Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο primenewsradio.gr. Τρίτη, 2 η ώρα. Είναι η ώρα να είμαστε σε απόσταση βολής. Έτοιμοι, ξεκινάμε. Στέλνουμε καταρχήν τα χαιρετισματά μας στον Εύρο, τη Θεσσαλονίκη, τα Αντικήθυρα, τη Σπάρτη που μου το ζήτησε ιδιαίτερα η φίλη μου η Μαριάμ, την Αμαλιάδα, την Αθήνα, τη Λέσβο, τη Βόρειο Ήπειρο που δεν ξεχνώ, τη Σμύρνη που δεν ξεχνώ, την Κύπρο που δεν ξεχνώ, τον Πόντο που δεν ξεχνώ, αλλά και τη Φλόριντα, τον Καναδά, τη Σκωτία, το Μόναχο. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για τις συζητήσεις που είχαμε στα σχόλια της εκπομπής και στα email, για τις πληροφορίες και τις γνώμες που ανταλλάξαμε και για το όλο ευχάριστο κλίμα. Χαιρετίζω τις φίλες εκπομπές του μοναδικού σταθμού primenewsradio.gr. Ευχαριστώ προσωπικά τον Νίκο Κυριακάκη για την τεχνική βοήθεια που μου παρήχε εξ αποστάσεως ώστε να μπορεί να βγουν κάποια πράγματα στην εκπομπή σήμερα, δίχως τη βοήθεια του οποίου δεν θα μπορούσαμε να αναδείξουμε τα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει. Νίκο, ευχαριστώ. Ξεκινάμε δίνοντας συγχαρητήρια στο μαθητή της πρώτης γυμνασίου για το βραβείο στο 6ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαγωνισμό με τίτλο «Ποντιακός Ελληνισμός, μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον» στην κατηγορία «Ποίηματα». Κατάφερε να αποσπάσει το πρώτο βραβείο μαθητής του πρώτου γυμνασίου Εχεδόρου Σύνδου. Είναι ο φίλος μας Ιωάννης Δαλκίδης. Είχαμε ανακοινώσει από την Prime News το διαγωνισμό, τον είχαμε βάλει σε περίπτωση θέση στην εφημερίδα και τώρα έχουμε και τον εξαίρετο μαθητή. Το ποίημα του Ιωάννη Δαλκίδη με δικά του λόγια. «Πόντε στα πάθη σου πνιγμένε. Των Τούρκων οι πράξεις και τα σφάλματα δημιούργησαν στους Ποντίους τραύματα. Γενοκτονίες και μάχες γινήκαν, γυναικόπαιδα και αθώοι δολοφονηθήκαν. Τον Πόντο άσκοπα κατέστρεψαν, πολλοί στα σπίτια τους δεν επέστρεψαν. Με το ζόρι σύραν στα ορχεία άνδρες σε νεαρή ηλικία. Μήτε και ξαναδούν το φως του ηλίου, μήτε και ξαναφέρουν όνομα Ποντίου. Γυναίκες, παιδιά και γέρους σε σπίτια συγκεντρώσαν, άναψαν φωτιά και όλα τα φουντώσαν. Τα πάντα παντού αφανίσαν, τίποτα όρθιο δεν αφήσαν. Κάθε μέρα καινούριο φυρμάνι, καταστρέψε τα όλα, μη μείνει λιμάνι. Κλάματα πολλά και οδυρμή, ας βροντοφωνάξουμε όλοι με μια φωνή. Ο Πόντος είναι ιερός, με αίμα ποτισμένος και από τα χρόνια τα παλιά δάφνες μυρτιές σπαρμένος». Ήταν ο μαθητής Ιωάννης Δαλκίδης της πρώτης γυμνασίου που πήρε και το βραβείο στην κατηγορία «Ποίηματα». Πάμε λοιπόν από τον Πόντο στο νομό Ηλίας και ένα σχόλιο θέλω να καταθέσω, μιας και χαιρέτησα την πόλη της Αμαλιάδας. Εκεί βρίσκεται η υπέροχη Κουρούτα και ένα δάσος, το δάσος της Μαραθιάς, ένα μικρό πανέμορφο δάσος,
το οποίο έχει φυτευθεί, αν θυμάμαι καλά, σαν πράξη ευγνωμοσύνης από Αμερικανούς στρατιώτες πριν από αρκετά χρόνια. Πολλά χρόνια. Λοιπόν, μαθαίνω εκεί και μιας και μιλάω με ανθρώπους από την Αμαλιάδα ότι ο δήμαρχος Γιάννης Λιμπέρης είναι ένας άνθρωπος γιατρός πάρα πολλά χρόνια στο τιμόνι του τόπου με μια μικρή στάση της δημαρχίας του κυρίου Χριστοδουλόπουλου, πρώην νομάρχη, ότι εκεί γίνονται κάτι περίεργα στο όριο του δάστους της Μαραθιάς με κάποιο οικόπεδο του δημάρχου, το οποίο φαίνεται ότι πάει να το βγάλει μπρος στη θάλασσα, και μαθαίνω ότι υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από τους κατοίκους, από ανθρώπους που κατέβαιναν στην παραλία μέσα από το όμορφο δάστος της Μαραθιάς. Για πείτε μας λίγο το ρεπορτάζ εκεί, φίλοι, τι γίνεται εκεί, υπάρχουν τέτοια σκάνδαλα? Ξέρω ότι έχουμε και αλλεπάλληλες παρετήσεις από μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων. Υπάρχει μια γενική πολιτική αναταραχή στο νομό Ηλίας. Για ενημερώστε μας, εμείς εδώ είμαστε. Επί τόπου βγαίνουμε από Αμαλιάδα, στρίβουμε αριστερά και πάμε προς Πύργο, διασχίζοντας φυσικά την πολύπαθη Πατρών Πύργου, στην οποία έχουμε αναφερθεί. Είχαμε πάλι αποκλεισμό του δρόμου από κατοίκους και φτάνουμε στον Πύργο, όπου είμαι στην ευχάριστη θέση και εγώ, όχι φυσικά εγώ, να σας ανακοινώσω ότι ο φίλος μας, ο Θήμιος Μπουγάς, βρέθηκε, είναι καλά στην υγεία του. Ο άνθρωπος είχε αποτραβηχθεί σε κάποιο επιπομένο σπίτι. Τον βρήκε κάτοικος, πήγε η αστυνομία, πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Έχει έρθει σε επαφή μαζί του ο δήμαρχος, ο κύριος Τάκης Αντωνακόπουλος. Έχουν δεσμευτεί ότι θα αναλάβουν να τον βοηθήσουν επί της ουσίας. Νομίζω ότι με λίγη προσοχή, να μην γίνει βορά, ο Θήμιος πρώτα απ' όλα από εμάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ξημερώνει για αυτόν μια καλύτερη μέρα και ένα καλό μάθημα για όλους μας, για το ότι στην κοινωνία μας ανήκουν όλοι οι άνθρωποι και δεν έχουμε δικαίωμα να τους αποκλείουμε, ειδικά όταν αυτοί δεν μας έχουν κάνει τίποτα. Αντίθετα, αποκλεισμένοι κάθονται στη δουλειά τους και εμείς τους περιγελούμε, ρίχνοντάς τους από ειδικούς πυροκροτητές βεγγαλικά μέσα στις πόρτες και στα παράθυρά τους. Ας κρατήσουμε το θετικό. Για άλλη μια φορά λέω ότι για μας ο Θήμιος είναι φίλος πρώτα απ' όλα και φίλος της εκπομπής, και on the record, αλλά πρώτα απ' όλα off the record, είμαστε εδώ για αυτόν και χαιρόμαστε για την ευτυχή κατάληξη της περιπέτειάς του. Μπράβο Θήμιο μου, χάρηκα πάρα πολύ, και όλο αυτό το διάστημα εκφράζω μέσα από το Βήμα όλους τους ακροατές μας ότι είχαμε την αγωνία για εσένα. Μπράβο. Μια μικρή αναφορά στη φωτιά που είχαμε στην Εύβοια. Δεν θα σας κουράσω, τα έχετε διαβάσει, τα ξέρετε. Απλώς συνεχίζω και συνδέω τα ρεπορτάζ της Prime News και της εκπομπής σε απόσταση βολής, τα οποία έχουν ξεκινήσει να αναφέρουν τα προβλήματα με τις φωτιές, τις ύποπτες δραστηριότητες και την έξαρση αυτών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το Φεβρουάριο. Έχουμε έρθει σε επαφή με το πυροσβεστικό σώμα, με το ανακρατικό της πυροσβεστικής. Παρακολουθούμε σχεδόν κάθε φωτιά και την εξέλιξή της από εκεί και πέρα, από το σβήσιμο της και μετά. Ξαναλέμε ότι δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε, το θερμό καλοκαίρι φέτος έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο. Θέλω λίγο να προσεγγίσουμε ένα λεπτό θέμα των ημερών από άλλη γωνία, γιατί οι υπόλοιπες γωνίες έχουν καλυφθεί από άλλους που τα λένε καλύτερα από μένα
Και αυτό αφορά ότι είμαστε στην περίοδο με το Gay Pride και την τέλος πάντων τη γιορτή των ομοφιλόφιλων και τα λοιπά. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσουμε 2-3 προσεγγίσεις. Η μία είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι άλλο πράγμα οι ομοφιλόφιλοι συνάνθρωποι μας που έχουν για διάφορους λόγους μια διαφορετική σεξουαλική επιλογή και άλλο το λόμπι των ομοφιλόφιλων που προσπαθεί με μια συγκεκριμένη ατζέντα να τους εκθέσει, να τους εξευτελίσει, να τους κάνει ένα θέαμα και εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους που θέλουν να φερθούν έτσι, να τους διαλύσει την αξιοπρέπεια και να πουλήσει σε όλους τους υπόλοιπους μια κατάσταση η οποία κυριαρχεί η ασταμάτη σεξουαλικότητα και σεξουαλική δραστηριότητα και η παντελής απουσία της προσωπικότητας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να εξηγήσουμε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Δεν θέλω να αφιερώσουμε όμως όλη την εκπομπή σε αυτό. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχουν ομοφιλόφιλοι συνάνθρωποι μας αξιοπρεπέστατοι και σαφώς ενδεχομένως και αξιοπρεπέστεροι πολλών ετεροφιλόφιλων, οι οποίοι είναι στις δουλειές τους, είναι στα σπίτια τους, έχουν το σύντροφό τους και σε καμία περίπτωση δεν βγαίνουν να χορεύουν, να γδύνονται και να ερωτοτροπούν δημοσίως θέλοντας να δείξουν το απόλυτο τίποτα. Όπως επίσης, για να δείτε πόσο εύκολα εξαφανίζονται τα επιχειρήματα της ατζέντας αυτής, θα ήταν εξίσου γελίο ετεροφιλόφιλοι άνθρωποι να ανέβουν σε άρματα γυμνοί και να ερωτοτροπούν για να δείξουν ότι είναι ετεροφιλόφιλοι. Το δικαίωμα στην πολιτική και κοινωνική ζωή αφορά όλους τους ανθρώπους. Όταν τους διαχωρίζουμε, τους βάζουμε σε ένα βάθρο γυμνούς, μάλλον προσπαθούμε να τους εξευτελίσουμε και όχι να τους αναδείξουμε. Εδώ λοιπόν θέλω να προσθέσω ένα ζήτημα στο οποίο θέλω να σας αφιστήσω την προσοχή. Και αυτό είναι η γάμη και οι υιοθεσίες ομοφιλοφίλων. Λοιπόν, όσον αφορά τους γάμους, προφανώς η θέση της Εκκλησίας είναι συγκεκριμένη και φυσικά αυτό πολύ απλά επίσης καταρρύπτει τα επιχειρήματα της ατζέντας με το ότι επειδή λέει η Αγία Γραφή ότι είναι αμάρτημα η ομοφιλοφιλία, δεν σημαίνει ότι είναι το μόνο αμάρτημα. Οπότε όταν λέμε ότι κάποιος αμαρτάνει γιατί είναι σε αυτή τη θέση, δεν σημαίνει ότι εμείς που το λέμε είμαστε λιγότερο αμαρτωλοί, ούτε εμποδίζει αυτόν να μπει αύριο μπροστά σε μια σφαίρα και να μας σώσει τη ζωή. Λέμε απλώς ότι ότι σε αυτό το θέμα υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα, το πολιτικό κομμάτι για πολιτικούς γάμους ομοφιλοφίλων είναι κάτι που μπορούμε να έχουμε την άποψή μας, αλλά αφορά ένα πολιτικό κομμάτι. Πάλι βέβαια μπορούμε να εκφράσουμε την άποψή μας. Πιο πολύ όμως θέλω να μείνω πάμε λοιπόν στις υιοθεσίες. Όπως καταλαβαίνετε, κανένα παιδί δεν θα έκανε μία τέτοια επιλογή για το γονιό του, γιατί απλούστατα είμαστε φτιαγμένοι να έχουμε μαμά και μπαμπά. Πολλές φορές η μαμά και ο μπαμπάς μπορεί να μην είναι οι καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το να το χρησιμοποιούμε σαν επιχείρημα για να πούμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει ένα παιδί, αφόσον κάποιοι γονείς είναι ακατάλληλοι. Αυτά είναι τα γνωστά επικοινωνιακά τρίκ που συζητάμε πολλές φορές μεταξύ μας. Δηλαδή, ξαφνικά βάζουμε ένα ερώτημα που δεν υπάρχει. Ένας πατέρας που χτυπάει τη γυναίκα και το παιδί του, ή ετεροφιλόφιλος ή ένας ομοφιλόφιλος που τα αγαπάει και τα αγκαλιάζει. Δεν υπάρχει αυτό το ερώτημα. Απλώς μας το θέτουν.
ένας πατέρας και μία μητέρα που είναι άντρας και γυναίκα και δεν αγκαλιάζει και δεν αγαπάει και, αγαπάει και δεν χτυπάει το παιδί και τη γυναίκα του. Απλά τα πράγματα. Εδώ λοιπόν, σε μια υπόθεση που κρατάει δεκαετίες, παρακολουθούμε και θέλω την προσοχή σας στο ότι στο θέμα των υιοθεσιών στην Ελλάδα έχουμε μια ομερτά διεφθαρμένων ανθρώπων που γίνεται αλυσβερίσει από τρελές μίζες, με βίλες στην Πελοπόννησο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια δόθηκαν κάποια δικαιώματα στους υιοθετημένους ανθρώπους, συνανθρώπους μας, να μπορούν να βρίσκουν με κάποια μεγαλύτερη ευκολία πληροφορίες για τους βιολογικούς τους γονείς, κάτι το οποίο ήθελε περίπου 5.000 ευρώ κάτω από το τραπέζι σε πολλές περιπτώσεις για να γίνει, όχι σε όλες. Όμως σε πολλές περιπτώσεις, και αν έρθετε σε επαφή με συλλόγους τέτοιους θα μάθετε τα μύρια όσα. Έχουμε λοιπόν πριν από κάποια χρόνια το ότι βελτιώθηκαν κάπως η θέση των ανθρώπων που έχουν υιοθετηθεί. Λες και δεν είναι ενήλικες άνθρωποι και έχουν δικαίωμα να ψάχνουν στους βιολογικούς τους γονείς. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει τα μύρια όσα για να μάθουν τους βιολογικούς τους γονείς. Εμπεγμό, μίζες, 1002. Τώρα λοιπόν, εντελώς ξαφνικά την τελευταία διετία, τριετία, ίσως και κάτι παραπάνω, ζητώ συγγνώμη, έχουμε αποφασίσει την αποιδρυματοποίηση της χώρας, δηλαδή εκεί που τα ιδρύματα ήταν κλειστά, δεν έμπαινε κανείς και όταν έβγαινε μια είδηση μαθαίναμε για κάποια από αυτά, γιατί κάποια άλλα τα ξέρω εγώ προσωπικά και ξέρω πόσο εξαίρετη δουλειά κάνουν. Μιλάμε για κάποια άλλα όμως που κάνανε τέρατα και έπρεπε να περάσουν δεκαετίες που πέρασαν από εκεί κακοποιημένα παιδιά για να μάθουμε τι έγινε. Ξαφνικά τώρα θέλουμε να κάνουμε μια αποιδρυματοποίηση και να βελτιώσουμε το πόσο εύκολα μπορεί να υιοθετήσει κάποιο παιδί, κάτι το οποίο στην Ελλάδα ήθελε τουλάχιστον 5 χρόνια, με πολύ δύσκολες συνθήκες, παρότι πολλοί άνθρωποι και εκ των έσω ήθελαν να βοηθήσουν σε αυτό. Και αμέσως μετά από αυτό περνάμε στη συζήτηση για γάμους ομοφιλοφίλων και υιοθεσίες παιδιών. Πάμε τώρα σε ένα θέμα ακόμα που θέλω να αναφέρω πριν περάσουμε σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Μάλλον πάμε πρώτο να πούμε κάτι άλλο έτσι για να γελάσουμε λίγο. Θυμάστε που είχαμε αναφέρει και εμείς ανάμεσα σε πολλούς άλλους συναδέλφους στην εφημερίδα μας ότι σε πρωτοσέλιδό μας ο Πρωθυπουργός έλαβε 8.500 ευρώ σαν αγροτική αποζημίωση. Και μετά σχολιάζαμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες αυτό, παρότι έχει δυσαρεστήσει τον κόσμο, θα χρησιμοποιηθεί σαν επιχείρημα από την κυβέρνηση υπέρ του Πρωθυπουργού. Και θυμάστε πόσες φορές έχω αναφέρει από αυτή την εκπομπή ότι μου κάνει εντύπωση ο επικοινωνιακός χειρισμός των πολιτικών μας σε όλα τα κόμματα που βρίσκονται στη Βουλή, καθότι τα πράγματα θα μπορούσαν εύκολο να είναι καλύτερα για αυτούς. Επικοινωνιακά δεν μιλάμε για το καλό το δικό μας. Τελικά το χρησιμοποίησαν υπέρ του. Πάμε να ακούσουμε κάτι. Είναι ο κύριος Ιωάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να διευκρινίσω. Το ντοκουμέντο αποκάλυψε έγγραφα σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης αιτήθηκε αγροτικών επιδοτήσεων ύψους 8.500 ευρώ για το 20 και το 21 από ευρωπαϊκά ταμεία. Ποια η λογική μιας τέτοιας απόφασης και τι απαντάτε στις επικρίσεις μερίδας πολιτών που θεωρεί μια τέτοια κίνηση από έναν ενεργεία πρωθυπουργό, πως στερείται ηθικής? Είναι η λογική της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο πρωθυπουργός ενεργοποιεί πολλά χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, ιστορικά δικαιώματα, είναι όρος αυτός της κοινής αγροτικής πολιτικής, ό,τι αφορά την προϋπόθεση για την καταβολή αγροτικών ενισχύσεων, από αγροτεμάχια που ανήκαν στην οικογένειά του και πέρασαν στην ιδιοκτησία του. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία κάποιος να αιτηθεί εξαίρεση για ένα διάστημα από αυτά τα δικαιώματα. Κάθε χρόνο
καταθέτεις στο ΟΣΔΕ τη δήλωση, βάσει αυτής της δήλωσης ενεργοποιείς τα δικαιώματα και παίρνεις τις αγροτικές ενισχύσεις. Δεν υπάρχει τρόπος κάποιος να πει ότι διακόπτεται για ένα χρονικό διάστημα και να επανέλθει. Ερώτηση. Δεν βρέθηκε κάποιος να πει ότι ναι μεν ο Πρωθυπουργός πήρε αυτή την αποζημίωση διότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς γιατί δεν μπορείς να ξεκάνεις την αίτηση αλλά θα δοθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Έτσι απλά και να κλείσει συζήτηση. Μήπως κάνω λάθος δουλειά. Πώς πρέπει να πάω στο Μαξίμου. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα τεράστιο θέμα που έχουμε αναδείξει και από το σε απόσταση βολής και από πρωτοσέλιδα στην εφημερίδα την Prime News και αφορά την κατάσταση στα ελληνικά νοσοκομεία και συγκεκριμένα στο παιδιο καρδιοχειρουργικό Αγία Σοφία με το οποίο έχουμε έρθει σε επαφή με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες όπως και με τον κύριο Καλαβουζιώτη, πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας και νυν γραμματέα της. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να ξεπεράσουμε τα τεχνικά προβλήματα και να μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την κυρία Χρυσάνθη Μιχαλοπούλου Κοκολάκη, την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Κυρίες και κύριοι, στο τηλέφωνο η κυρία Χρυσάνθη Μιχαλοπούλου Κοκολάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες, Αγία Σοφία. Κυρία Χρυσάνθη, γεια σας και ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή σε απόσταση βολής. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Χριστόπουλε και σας συγχαίρουμε για το θάρρος σας, γιατί όσο και αν φαίνεται παράδοξο, ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σοβαρό και αφορά παιδιά, δεν τολμούν να το αγγίξουν οι συνάδελφοί σας. Όσοι το άγγιξαν, μετά από λίγο αποχώρησαν και μας κάνει τρομερή εντύπωση. Και γι' αυτό μιλώ για θάρρος, γιατί εδώ πέρα κρύβονται πολύ άσχημα πράγματα από πίσω και θα έπρεπε να ντρεπόμαστε που 12 χρόνια μιλάμε για το ίδιο θέμα και δεν λύνεται. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να πω κάποια πράγματα έτσι να συνδέσουμε και τα δημοσιεύματά σας και να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Ο χώρος της εκπομπής είναι για σας. Θα ήθελα να, με σύντομία λίγο να μας πείτε τι έχει γίνει από το 2013 μέχρι τώρα με το 20άμενο που έκλεισε, με έμεινε κλειστό, με την δεύτερη φορά που έμεινε κλειστό και να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Ο λόγος εσάς. Θα προσπαθήσω έτσι να είμαι σύντομη και περιεκτική γιατί είναι τεράστιο θέμα που αφορά, όπως είπαμε, βρέφη και παιδιά. Καταρχάς γεννιούνται περί τα 800 με 1000 παιδιά κάθε χρόνο με συγγενή καρδιοπάθεια. Συγγενή δηλαδή που ανυπάρχει κατά τη γέννηση. Και να θυμίσουμε ότι είναι και πρώτη αιτία θανάτου τα καρδιαγγειακά. Και στα παιδιά μέχρι το ενός έτους είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Λοιπόν, αυτό το κέντρο το οποίο είναι το μοναδικό στο ΕΣΥ, το μοναδικό και σε παιδιατρικό νοσοκομείο, δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 90. Δηλαδή μιλάμε για 4 δεκαετίες ζωής. Το κέντρο αυτό αρχικά έτσι, είχε περάσει διάφορα κύματα, όμως την περίοδο από το 2007 συγκεκριμένα, άρχισε να έχει μια αυξητική πορεία, να χειρουργούνται όλο και περισσότερα παιδιά, να σταματήσει
η αφέμαξη που είχαμε προς το εξωτερικό και να επιδεικνύει μια φοβερή ποιότητα. Εκείνη την περίοδο χειρουργήθηκε και το παιδί μας και έτσι τα ζήσαμε αυτά τα πράγματα και τα μιλάμε από προσωπική εμπειρία. Άρα λοιπόν μιλάτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Μιλάτε για, από προσωπική εμπειρία καταρχήν και δεύτερον να παραθέσω εγώ άλλη μια πληροφορία ότι τα παιδιά που γεννιούνται, οι άνθρωποι που γεννιούνται όλοι τα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια, επειδή είναι κάτι που προϋπάρχει, δεν μπορεί να ενταχθούν σε κάποιο ασφαλιστήριο υγείας, που σημαίνει ότι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να τους καλύψει ή σε κάποιο ιδιωτικό και να τα πληρώσουν από την τσέπη τους. Δεν καλύπτονται αυτά τα χρήματα από πιθανά ιδιωτικά συμβόλαια. Σωστά. Ναι. Πολύ, ναι, σωστή η παρατήρησή σας, ναι. Και αυτό δείχνει και πόσο σημαντικό είναι αυτό το κέντρο να υπάρχει για τους γονείς, για όλους τους γονείς, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, γιατί ακούμε διάφορα, θα τα δούμε στην πορεία, και είναι μια όαση μέσα σε αυτό που αισθάνεται ο γονιός όταν γεννηθεί το παιδί του και ξαφνικά βρίσκεται με ένα πρόβλημα που δεν ξέρει πώς θα το λύσει. Και υπάρχει αυτό το κέντρο που εμείς το ζήσαμε και το πρόβλημα μας λύθηκε χωρίς να το καταλάβουμε. Και γι' αυτό στηρίξαμε και αυτό το κέντρο όταν λίγο καιρό μετά, δηλαδή το 2011, λίγο μετά που χειρουργήθηκε για δεύτερη φορά το δικό μας το παιδί, εντελώς ανέτεια, δηλαδή η μόνη αιτία ήταν ότι χαλούσε την πιάτσα, για να το πω έτσι πολύ λαϊκά, το ότι υπήρχαν αξιολογότατοι χειρουργοί, ότι χειρουργούσαν και κάποιες παθήσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ότι έρχονταν ξένοι καρδιοχειρουργοί εδώ και χειρουργούσαν δωρεάν τα παιδιά και γινόταν τεράστια οικονομία από το να καλύπτουν στο εξωτερικό μεταβάσεις. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ότι χαλάω το κεκτημένο, το κατεστημένο, τα συμφέροντα και εκείνη ακριβώς την περίοδο. Μόλις είδανε ότι το καρδιοχειρουργικό του παιδόν Αγία Σοφία πάει τόσο καλά, εμείς αυτό που καταλάβαμε ήταν ότι υπήρξε ένα σχέδιο αποδυνάμωσής του και διάλυσής του. Και ξαφνικά το 2011 μαθαίνουμε ότι το κέντρο αυτό κλείνει και μάλιστα επειδή δεν υπήρχαν λόγοι σοβαροί, υπήρχε η υποστελέχωση σαν αντικειμενική δυσκολία που όμως δημιουργήθηκε τεχνητά. Έτσι, δεν μπορεί όταν είχαμε εμείς το παιδί μας να είχαμε 6 καρδιοανεσθησιολόγους, δηλαδή ανεσθησιολόγους εξειδικευμένους για την καρδιά, 5 παιδοκαρδιοχειρουργούς και μετά να φτάνουμε ένα χρόνο μετά ή λίγους μήνες μετά να έχουν μείνει 3 χειρουργοί και μία μόνιμη καρδιοανεσθησιολόγος με μία επικουρικό. Αυτά δεν γίνονται έτσι, πάνω στο πικ ας πούμε του κέντρου. Κυρία Χρυσάνθη, είναι σωστό αυτό που μου έχει μεταφέρει ο εξαίρετος παιδιοκαρδιοχειρουργός κ. Καλαβροζιώτης, ότι για 10 κρεβάτια αυτή τη στιγμή έχουμε 13 ή 14, δεν θυμάμαι καλά, αντιατικολόγους, αλλά έχουμε από 3-2 παιδιοκαρδιοχειρουργούς. Είναι σε άλλη μονάδα. Δηλαδή υπάρχουν εντατικολόγοι σε άλλη μονάδα του παιδών Αγία Σοφία και εμείς ζητάμε. Οι οποίοι είναι υπερπλήρης από εντατικολόγους, αλλά δεν έχουμε καρδιοχειρουργούς για να κάνουν τις εγχειρήσεις. Και οι καρδιοχειρούργοι αυτή τη στιγμή χρειάζονται μία ενίσχυση. Και ανεσιολόγους φυσικά χρειαζόμαστε, γιατί είχαμε, όπως σας είπα, πάρα πολλούς και έπρεπε, εφόσον και σε εμάς βρεθήκανε φέτος 5 με συνταξιοδότηση, να υπάρχει πρόβλεψη πως τι θα γίνει που θα αποψηλωθεί το νοσοκομείο και όχι να παίρνουν τους 2 καρδιοανεσιολόγους που έχουν μείνει σε εμάς. Όλα αυτά λοιπόν είναι μία αδιαφορία η οποία είναι σκόπιμη. Δεν αφήνεις ένα μοναδικό κέντρο να φτάνει σε τέτοια σημεία. Τώρα λιγάκι επειδή κάνουμε κάποια άλματα, λίγο να τα συνδέσω και θα φτάσουμε και στο σήμερα. Το 2011, όπως σας είπα, κλείνουν το κέντρο με συκοφαντίες δυστυχώς για τους γιατρούς μας, οι οποίοι, να το τονίσουμε, ανάργυροι, έτσι, θα τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρέπει να τα λέμε επιτέλους με το όνομά τους, χαλάνε πάρα πολύ την πιάτσα. Λοιπόν, οι ανάργυροι λοιπόν γιατροί βρίσκονται, αντί να χειρουργούν τα παιδιά μας και να βοηθάνε τον κάθε επονεμένο άνθρωπο που συμπεριφέρονταν το ίδιο σαν βασιλιά στο φτωχό και στον πλούσιο και και στη μία ομάδα και στην άλλη και στον ασφαλισμένο ασφάλιστο, βρίσκονται τρέχουν σε δικαστήρια, από τα οποία φυσικά αθώθηκαν. Έτσι, να το πούμε και αυτό, και κανένας δεν τους ζήτησε συγγνώμη. Είχαμε αυτό το δικαστήριο για ποιο λόγο, από το 2011 μέχρι το 2013 που ξανά άνοιξε,
χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Μισό λεπτό, κύριε Χρυσάνθη. Γιατί είχαν τους γιατρούς εκεί και δεν τους άφηναν να κουμπίσουν τα παιδιά. Λες και ήταν εγκληματίες. Και κανένας δεν πήρε την ευθύνη για όλο αυτό που συνέβη. Δόξα τω Θεώ, κάποιος εισαγγελέας που κατάλαβε φυσικά, γιατί πολλοί το βλέπανε, αλλά είπαμε να έχουν και το θάρρος να το ομολογήσουν. Κάποιος εισαγγελέας λοιπόν μας βοήθησε και το 2013 άνοιξε με κάποιο χειρουργείο, το οποίο και αυτό για να γίνει δεινοπαθήσαμε, θέλανε να στείλουν το παιδί, ας πούμε, του πληρώνανε το προσφυγικό αεροσκάφος, αρκεί να μην ανοίξει το κέντρο. Ή ζητούσαν να πάρουν την ομάδα τη δικιά μας, να την πάνε στο Ωνάσιο, αρκεί να μην ανοίξει το κέντρο. Και οι γονείς επέμεναν, έγινε το χειρουργείο, πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό ήταν έτσι η σημαντική στιγμή που ξανά άνοιξε το 13 Ιούνιο. Όμως έκτοτε δεν άφησαν το κέντρο να ανθρωποδήσει. Μέχρι το 19 γίνανε κάποιες μικρές προσπάθειες και τη μοναδική φορά που από μία ημέρα χειρουργείου που μας είχαν δώσει μετά το άνοιγμα, να σημειώσω ότι πριν το άνοιγμα, όταν είχαμε εμείς το παιδί μας, είχαμε 4 και 5 φορές την εβδομάδα χειρουργείο. Λοιπόν, μετά το άνοιγμα μας δίνουν μόνο μία, κάποια στιγμή αυτή η μία μέρα έγινε και δεύτερη μέρα την εβδομάδα και πάνω εκεί που αρχίσαμε να προχωράμε μας την ξαναμείωσαν. Αργότερα είδαμε ότι αυτό έγινε γιατί αυξάνοντας τα δικά μας χειρουργεία μειώθηκαν τα χειρουργεία του Ωνασίου, γιατί υπάρχει εδώ κάποια παράξενη και άσχημη σύνδεση αυτών των θεμάτων και που δεν θα έπρεπε, γιατί η ουσία θα πρέπει να κοιτάμε τα παιδιά και όχι άλλα πράγματα. Φυσικά. Λοιπόν, όταν αυξήθηκαν τα χειρουργεία σε εμάς, μας τα ξαναμείωσαν πολύ απλά για να πηγαίνουν τα παιδάκια αλλού, να μην στερούνται άλλοι κάποια ωφέλη. Φτάνουμε στο 19, τα περνάω από το προχάδι. Και ξαφνικά ακούμε ότι επειδή γινόταν αυτή η ανακαίνιση του ΟΠΑΠ που είναι γνωστή σε όλους, και ενώ σε κανένα κέντρο δεν έκλεισε όταν ανακαινιζόταν, μας ζητάνε να κλείσουμε εντελώς την καρδιοχειρουργική εντατική μας, που αυτή είναι η καρδιά του παιδοκαρδιοχειρουργικού μας. Για ποιο λόγο. Λέγεται ΚΕΝ μάλιστα, καρδιοχειρουργική εντατική μονάδα. Για ποιο λόγο? Θα την κλείσουν, λέει, γιατί βάφουν, ανακαινίζουν τον πάνω όροφο. Εκείνη την περίοδο μάλιστα υπήρξε παιδάκι το οποίο μετά από μήνες είχε βρει το ιδανικό μόσχευμα για την επέμβασή του και το οποίο χάθηκε με όλη αυτή την αναστάτωση. Με την πολύ μας τσιφασαρία πήγαμε πάλι σε εισαγγελέα. Πίεσε ο εισαγγελέας να μην κλείσει εντελώς το κέντρο. Αυτό που καταφέραμε, η εντατική αυτό που καταφέραμε είναι να μας δώσουν μια άλλη εντατική σε άλλο σημείο, που όμως επειδή είχε μεταφορά των παιδιών δεν ήταν ιδανική. Το ιδανικό στη δικιά μας εντατική είναι ότι είναι δίπλα στα χειρουργεία, γιατί πολλές φορές παιδάκια βγαίνουν από το χειρουργείο με ανοιχτό στέρνο και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά, ώστε να παρακολουθούνται και αν χρειαστεί κάτι να επαλέγουν στο χειρουργείο, στην αίθουσα του χειρουργείου. Μας πηγαίνουν λοιπόν σε μια άλλη αίθουσα προσωρινά μέχρι να γίνουν οι εργασίες, όπου δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολύ βαριά περιστατικά και αυτό ήταν μια οπισθοδρόμηση. Φτάνουμε στο Μάρτιο του 20 και ενώ ήμουνα μπροστά έτσι που ετοιμαζόταν να μας παραδοθεί πάλι εντατική και να ξαναμπούμε σε μια σειρά των χειρουργείων, με αφορμή, γιατί τα πάντα γίνονται αφορμή όλα αυτά τα χρόνια για να κλείνουμε και να ανοίγουμε αυτό το κέντρο. Με αφορμή λοιπόν τον COVID-19 επιτάσσουν από όλες τις εντατικές που υπάρχουν και στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία και γιατί όχι να πιάσουμε και το 5L3, επιτάσσουν τη δικιά μας εντατική, η οποία όπως σας είπα είναι μόνη δίπλα στα χειρουργεία και πάρα πολύ κρίσιμο αυτό για μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε οπουδήποτε τα παιδιά τα καρδιοχειρουργημένα και την παίρνουν αυτή να την κάνουν εντατική COVID. Και αντί να ανοίξουμε το Μάρτιο που ξεκίνησαν τα χειρουργεία προς το Μάιο, αρχίσαν και ξεκινούσαν τα χειρουργεία στα άλλα νοσοκομεία, εμείς μείναμε καθυλωμένοι. Και άρχισε μια μεγάλη φασάρια μέσω Twitter. Λέω, κατάντια είναι αυτό να περιμένεις από τα μέσα τελικά μαζικής δικτύωσης να σου λύσουν ένα θέμα. Τέλος πάντων, μέσω του Twitter έγινε μια φασαρία. Βγήκε ο τότε υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, είπε ότι λέμε fake news, ότι δεν είναι κλειστό, ότι γίνονται έργα. Εμείς είπαμε ότι τα έργα έχουν τελειώσει προπολού. Κάποια στιγμή ομολόγησαν ότι ήταν κλειστό.
αναγκάστηκαν τέλος πάντων να το ανοίξουν. Φτάνουμε Ιούλιο 20, ξεκινάμε υποτίθεται πάλι μετά το δεύτερο κλείσιμο. Και πάλι πηγαίνουμε σαν κουτσί. Γιατί? Γιατί έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία επίτηδες δεν ικανοποιούνται. Γιατί δεν ικανοποιούνται? Γιατί όταν το παιδόν Αγία Σοφία δεν λειτουργεί, τα παιδιά, τα οποία παιδιά δεν είναι λίγα, γεννιούνται γύρω στα 800.000 το χρόνο, χειρουργείο θα χρειαστούν γύρω στα 450. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, αν δεν χειρουργηθούν στο παιδόν, θα πάνε στο ΟΝΑΣΙΟ, αν θέλουν κάποια, ας πούμε έτσι, υπό το δημόσιο δομή, και μετά είναι τα ιδιωτικά. Γιατί εμείς, γιατί θα το ακούσετε ίσως από κάποιες μεριές, γιατί εμείς δεν θεωρούμε ιδανικό το ΟΝΑΣΙΟ. Ναι μεν, πολυτελές, ναι μεν, έχει άλλες ευκολίες, όμως η ουσία, η ιατρική, και αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει, είναι ότι δεν μπορεί να καλύψει, γιατί είναι κρίσιμο το παιδοκαρδιολογικό κέντρο, όπως συμβαίνει παγκοσμίως, να βρίσκεται μέσα σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Το ΟΝΑΣΙΟ λοιπόν δεν διαθέτει όλες τις ειδικότητες. Και τι γίνεται όταν κάποιο παιδάκι και έχει συνοδά προβλήματα, και πολλές φορές αυτά υπάρχουν πριν το χειρουργείο, πρέπει να τα λύσει, μας τα φέρνει εδώ, θα πάει να χειρουργηθεί, θα το ξαναφέρουν πίσω σε εμάς, είτε στο Αγία Σοφία είτε στο Αγλαία, να λυθούν αυτά τα θέματα. Αν τύχει κάτι, αν ας πούμε κάτι χαλάσει, κάτι στραβώσει, θα το πηγαίνουμε ξανά πίσω το παιδί. Καταλαβαίνετε αυτό το σενάριο, και αν θα το θέλατε εσείς για το παιδί σας ή οποιοδήποτε άλλος, όσο πολυτελές και να είναι. Επίσης δεν έχει μονάδα νεογνών. Μπορεί να έχει 1000 καλά, αλλά αυτά δεν τη λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν είναι ούτε κατηγορία ούτε τίποτα άλλο. Επομένως, για κάτι το οποίο και η ίδια η κυρία Γκάγκα, και εδώ είναι το οξύμορο, να μας λέει σε συνάντηση που είχαμε στις 14 Οκτωβρίου ότι έχετε δίκιο, το παιδοκαρδιοχειρουργικό πρέπει να βρίσκεται μέσα σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Η ίδια λοιπόν η κυρία Γκάγκα που τα λέει αυτά τον Οκτώβριο, ορίστε. Αυτό το ανέβεσε στον κύριο Άβη Πρωτοσάλτη. Έχουμε δημοσιεύσει και την απομαγνητοποιημένη συνομιλία. Σωστά. Και η ίδια γυναίκα λέει, πρέπει λέει να γίνεται το σωστό. Το σωστό, δηλαδή ξαφνικά ο ίδιος άνθρωπος που μας λέει ποιο είναι το σωστό, έρχεται να μας δώσει κάτι άλλο για σωστό, και ξαφνικά μας λέει ότι είναι πολλά αυτά τα δύο κέντρα, πρέπει να γίνει ένα, να γίνει μια διασύνδεση. Δεν ξέρω πώς τη φαντάζεται, πραγματικά θα ήθελα κάποιος γιατρός να μας εξηγήσει πώς μπορεί στην πράξη να έχει διασύνδεση δύο κέντρων, το οποίο είναι το ένα εδώ και το άλλο αλλού, και το ένα είναι πλήρες και το άλλο δεν είναι. Και να βάλεις το μη πλήρες να είναι επικεφαλής του πλήρους. Κυρία Χρυσάνθη. Και αυτό, μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Κυρία Χρυσάνθη. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι, ναι, έτσι, πάρα πολύ σε παρέντες, γιατί είπαμε θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Βεβαίως. Έτυχε τώρα περίπτωση η οποία οδηγήθηκε σε ιδιωτικό για τους προσωπικούς λόγους του ζευγαριού και των γιατρών, ξέρω εγώ, και ζήτησε μήπως καλυφθούν κάποια ποσά, γιατί είναι ανασφάλιστη η οικογένεια, ζήτησε μια βεβαίωση από το ΟΝΑΣΙΟ ότι δεν μπορεί να χειρουργηθεί το παιδί εκεί, εφόσον μας λένε ότι είναι δημόσιο. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του κέντρου? Για πείτε μας. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε τέτοια βεβαίωση, διότι το ΟΝΑΣΙΟ είναι καθαρά ιδιωτικό. Λοιπόν, τα λέω και αυτά, γιατί πρέπει να τα ακούμε όλα. Επίσης, ο ΕΟΠΗ στην ίδια οικογένεια, τώρα συνέβησαν αυτά, είπε ότι δεν θέλουμε χαρτί από τον Άσιο να μας φέρει, δεν θέλουμε βεβαίωση από τον Άσιο. Μόνο από το παιδόν θέλουμε βεβαίωση, δεν μπορεί να το χειρουργήσει. Και δεν καταλαβαίνω, δηλαδή ποιον κοροϊδεύουμε. Δηλαδή, παρουσιάζουμε ότι έχουμε κυρία δύο Χρυσάνθη δημόσια κέντρα. Ξέρουμε, η ίδια η υφυπουργός μας λέει ότι δεν, και όλοι φυσικά το δέχονται, όλοι οι επιστήμονες, ότι το σωστό είναι να είναι σε παιδοκαρδιοχειρουργικό. Το ίδιο το ΟΝΑΣΙΟ άλλοτε δέχεται πολύ ευχάριστα, όχι πάντα δέχεται πολύ ευχάριστα τις κρατικές επιχορηγήσεις, και εκεί είναι δημόσιο, αλλά όταν να δώσει μια βεβαίωση θα μας πει ότι είναι καθαρά ιδιωτικό και δεν μπορεί να βεβαιώσει τίποτα. Αν είμαστε λοιπόν και δύο δημόσια, να έχουμε και τις ίδιες επιδοτήσεις και οικονομικές απολαύσεις. Και το ΟΝΑΣΙΟ. Δηλαδή δεν μπορεί εμείς να ζητάμε 9 χρόνια
έναν τεχνικό για το μαγνητικό τομογράφο που έχουμε τελευταία τεχνολογίας και να μην μπορούν να μας φέρουν ένα και το Νάσο να ζητάει, ας πούμε, δύο καρδιολόγους με εξειδίκευση στο μαγνήτη, τους προκηρύσει, τους παίρνει και το κράτος πληρώνει. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Κυρία Χρυσάνθη, δώστε μου ένα λεπτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ναι, θέλω το εξής από εσάς. Όχι, καταρχήν έχετε πει πάρα πολλά σοβαρότατα πράγματα και για να μην χαθούν, θα μου επιτρέψετε να κάνουμε έναν διάλογο που θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και θα ήθελα σύντομες απαντήσεις για να αναδείξουμε αυτό που μας είπατε. Λοιπόν, πρώτον, για ποιο λόγο βρέθηκαν στον εισαγγελέα οι γιατροί το 2011? Έγινε συκοφάντηση από τον διοικητή του Πέδων Αγία Σοφία ότι οι γιατροί τάχα τσακώνονταν πάνω από ναρκωμένο παιδί. Αυτό φυσικά δεν συνέβη ποτέ και γι' αυτό στην ΕΔΕ που έγινε δεν κατέληξαν πουθενά και επανήλθαν με δεύτερη ΕΔΕ λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα, ότι δεν βρίσκονταν οι γιατροί στο χειρουργείο, άρα δεν τσακώθηκαν, και γιατί δεν βρίσκονταν στο χειρουργείο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο τραγικά γελίαν αυτά τα πράγματα. Πάμε δεύτερη ερώτηση. Το 20άμηνο που έμεινε κλειστό, και έμεινε και άλλο ένα διάστημα κλειστό, έτσι δεν είναι, το 17, πότε ήτανε? Το 19. Το 19 ουσιαστικά, μέχρι να ανοίξει τον Ιούλιο του 20. Ωραία. Σε αυτό το διάστημα θεωρείτε ή έχετε αποδείξεις ότι ενδεχομένως αυτό το κλείσιμο να οδήγησε σε απώλειες σε ζωές παιδιών? Εμείς τα έχουμε καταγγείλει και ονομαστικά περιπτώσεις. Δεν μπορεί ποτέ να πεις, να αποφανθείς. Ζητήσαμε όμως το θέμα αυτό να ερευνηθεί, γιατί να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Έτσι, είχαμε ένα παιδάκι και είπαμε θα τα πούμε το όνομά τους, γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Είχαμε ένα παιδάκι, ας πούμε, το οποίο είχε μια δυσκολία, δηλαδή όταν στεναχωριόταν, πιεζόταν, πάθαινε και άνοση και κινδύνευε η ζωή του. Εδώ στο Πέδον, πριν το 11, πριν να κλείσει, ξέραν οι γιατροί πώς να το χειριστούν, έτσι το ηρεμούσαν, κάναν τις αιμολυψίες τους, κάναν τη δουλειά τους και όμορφα και ωραία. Όταν κλείσαμε, το παιδάκι αυτό βρέθηκε στο άλλο κέντρο που προαναφέραμε. Ο πατέρας παρακαλούσε και έλεγε μην το πιέζει, το παιδί έχει πρόβλημα, θα βαθεί κάτι κακό, ξέρουμε. Πάνω στην αιμολυψία αυτό το παιδάκι έφυγε. Λοιπόν, σας λέω ένα από τα παραδείγματα. Μάλιστα. Αυτά τα παραδείγματα δυστυχώς δεν είναι μόνο ένα, είναι περισσότερα. Κατάλαβα, αυτά που κύριε, γνωρίσαμε εμείς πήγανε δυστυχώς στο αρχείο. Μάλιστα. Πείτε μου με λίγα λόγια αυτή τη στιγμή, λόγω πίεσης χρόνου ζητώ συγγνώμη, ζητάτε αυτή τη στιγμή, πού βρισκόμαστε, 1, 2, 3, 4? Εμείς ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα τον Οκτώβριο που βρεθήκαμε στο Υπουργείο. Ζητήσαμε πρώτα απ' όλα η εντατική μας, που σας είπα ότι είναι η καρδιά, να έχει αυτονομία. Τι σημαίνει? Στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου να γραφτεί ως ανεξάρτητο τμήμα που θα του δίνει δυνατότητα να έχει μόνιμους εντατικολόγους και όχι ιδανικούς που περιφέρονται στις εντατικές. Αυτό θα του δώσει υπόσταση και θα δώσει και μια ασφάλεια ότι δεν το κλείνουν εύκολα. Δεν το κάνουνε. Δεν βάζουν ούτε μία τέτοια υπογραφή. Δεύτερον, οι αναισθησιολόγοι, θα μου πείτε, αυτή τη στιγμή είναι πανελλαδικό πρόβλημα. Ναι, όταν όμως φωνάζαμε δεν είχε γίνει τόσο τραγική κατάσταση και έπρεπε να το έχουν φροντίσει. Οπότε σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερους αναισθησιολόγους και όχι να παίρνουμε και τους δικούς μας για το καραμαδάνιο, έτσι, φύγανε δικοί μας. Τρίτον, ζητάμε μόνοι μου νοσηλευτές, γιατί αν έχετε ακούσει, είχαμε μια δωρεά από την ΕΣΤΛΕ, 6 κλίνες της εντατικής. Από αυτές οι 3 μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί δεν έχουμε νοσηλευτές. Και αυτούς που έχουμε δεν τους έχουμε μόνιμα. Είναι επικουρικοί, θα φύγουν. Τέταρτον, μέρες χειρουργείου. Όταν δίνεις μία μέρα χειρουργείο, πόσα χειρουργεία μπορούν να κάνουν? Δηλαδή λίγη αριθμητική να ξέραμε, έτσι. Δεν μπορούμε να υπερβούμε το φυσιολογικό. Δίνουν λίγες μέρες. Οι γιατροί θα κάνουν αυτά που μπορούν στις μέρες που τους δίνουν και μετά έρχονται σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία να τους ηρωνευτεί η κυρία Γκάγκα και οποιοδήποτε από το Υπουργείο ότι δεν είναι παραγωγικό το κέντρο. Καταλαβαίνετε τη σχιζοφρένεια. Πέμπτον, μέρες καθετηριασμών. Είχαμε 2-3 μέρες καθετηριασμών πριν κλείσει το 11. Τώρα έχουμε μία. Από 400 καθετηριασμούς κάνουμε ούτε 100. Άντε λίγο να ξεπεράσουμε τους 100. Έχουμε έναν εξωσωματιστή, έναν άνθρωπο ο οποίος χειρίζεται το σώμα του παιδιού, το κρατάει στη ζωή την ώρα που οι γιατροί κρατάνε την καρδούλα και τη χειρουργούν. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας εδώ και 20 χρόνια. Ζητάμε δεύτερο. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος έτσι για οτιδήποτε συμβεί.
τεχνικό για μαγνητικό τομογράφο. Έχουμε καινούργιο τομογράφο και μάλιστα του 2020 από την περιφέρεια, ο οποίος είναι ανενεργός μόνο για τις μαγνητικές καρδιάς. Καταλαβαίνετε? Έχουμε δηλαδή εδώ και δύο χρόνια το μηχάνημα, αλλά δεν έχουμε το χειριστήριο. Την αδιαφορία και τη σκόπιμη έτσι αδιαφορία για αυτό το θέμα, που είναι εις βάρος παιδιών. Ένα τεχνικό δεν μπορούμε να στείλουμε να κάνουν οι γονείς μαγνητικές καρδιάς, που είναι η άριστη απεικονιστική μέθοδος και βοηθάει τα μέγιστα για τα χειρουργία τους. Στο μοναδικό, να το τονίσουμε, το μοναδικό. Μη μας λέτε κάτι άλλο, όχι εσείς, οποιοδήποτε. Πρακτικά είναι το μοναδικό. Μάλιστα. Και θέλουμε και αυτό το μοναδικό να το διαλύσουμε, να το υποβιβάσουμε, να το ειρωνευτούμε, για να πούμε ότι πρέπει να είναι υπό ατονάσιο. Μα πώς θα γίνει αυτό, να μας εξηγήσουν, πώς μπορεί το ελάσσον να είναι πάνω από το μείζον? Καταρχήν, ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Το ένα κομμάτι του κράτους αναγνωρίζει το ονάσιο ως ιδιωτικό και το άλλο κομμάτι το αναγνωρίζει ως δημόσιο. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό για να μιλήσουμε για το ονάσιο. Το ίδιο το ονάσιο πάντως είπε ότι είναι καθαρό ιδιωτικό. Δεν δίνει βεβαίωση. Μάλιστα. Τώρα το είπε σε οικογένεια αυτές τις μέρες. Δεν δίνει βεβαίωση γιατί είναι καθαρά ιδιωτικό. Τις επιχορηγίες βέβαια τις κρατικές τις παίρνουμε. Κοιτάξτε, θεωρείται δημόσιο. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Θεωρείται δημόσιο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ένα σκάνδαλο όμως. Δεν μπορεί να υπάρχει μια οικονομική αφέμαξη του κράτους προς τα εκεί και σε εμάς που είμαστε το πλήρες που έχουμε τα πάντα να μην δίνουν τα στοιχειώδη. Αυτό είναι σκάνδαλο. Δεν μπορεί ένα κέντρο το οποίο δεν μπορεί να καλύψει πλήρως να χρηματοδοτείται προκλητικά. Δεν μπορεί ό,τι γίνεται να γίνεται για να στρέφουμε τη ροή των παιδιών εκεί. Ας κάνει, θα κάνει τη δουλειά του. Πολυτελές κέντρο, έχει και αυτό τις δυνατότητές του, θα κάνει τα παιδιά. Ούτως ή άλλως εμείς και στην καλύτερη φάση που το πετύχαμε το κέντρο, 180 περίπου περιστατικά κάναμε, μακάρι να μας δίνει δυνατότητες και για πιο πολλά, μακάρι, όφελος θα ήταν, αλλά θέλω να πω υπάρχουν παιδιά να χειρουργήσει. Τι φοβούνται, ότι θα μείνουν χωρίς παιδιά? Δηλαδή τόσο χαμηλά δηλαδή το έχουμε υποβιβάσει αυτό το σοβαρό το θέμα που έχει να κάνει με καρδιές παιδιών. Και κάτι που προβληματίζει και θα σας το πω και να μην μακρηγορώ, είναι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά στο παιδόν, γιατί έχουμε ζήσει από πρώτο χέρι και από εμπειρία πάρα πολλοί γιατροί για προφανείς λόγους δεν αναφέρουν καν πολλές φορές στις οικογένειες που έχουν παιδιά που γεννήθηκαν ότι υπάρχει το παιδόν. Στρέφουν κατευθείαν στον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Και εγώ σας ερωτώ, αν έχουμε εμείς λίγα παιδιά, μάθαμε ότι και το ονόσιο φέτος έκανε 127 και όχι 250 που είπε η κυρία Γκάγκα, δυστυχώς ψευδός. Τα υπόλοιπα πήγαν όλα στα ιδιωτικά. Έχω και το καταθέτω πάρα πολύ σοβαρό προβληματισμό και φοβάμαι ότι χάθηκαν πάρα πολλά παιδιά, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε, γιατί με το που γεννιούνται δεν έρχονται σε επαφή με εμάς. Μάλιστα. Πού βρίσκονται τα υπόλοιπα παιδιά? Καταλαβαίνουμε τι έγκλημα κάνουμε. Κάποτε ήταν φανερό, τα είδαμε μπροστά μας δυστυχώς τα παιδιά που χάθηκαν. Τώρα γίνεται από πίσω. Γίνεται σιωπηρά. Και κανένα δεν ενοχλεί. Τόσο απλό θέμα, τόσο ξεκάθαρο, και 12 χρόνια μετά λέμε τα ίδια και τα ίδια. Και προσπαθούμε να πείσουμε για τα αυτονόητα. Κυρία Χρυσάνθη, θέλω να σας διακόψω ναι. Δεύτερον λόγω του χρόνου και πρώτον διότι έχετε πει πολύ σοβαρά πράγματα και θέλω να μπορούμε να τα αφομοιώσουμε, να μην χαθούν στην πορεία, να μείνουμε σε αυτά μέχρι εδώ, ούτως ή άλλως άνω τελεία βάζουμε. Ναι. Για να μπορέσει ο κόσμος και μετά που θα ανέβει εκπομπή και στο YouTube να μπορέσει να βγάλει το δικό του συμπέρασμα από αυτά που είπατε. Κρατάω ναι. Σαν κλείσιμο τα αιτήματά σας. Τα πράγματα που είπατε με περίσσιο θάρρος είναι πάρα πολύ σοβαρά και από όσο ξέρω μπορούν να υπάρχουν στοιχεία για όλα αυτά. Και φεύγει το καθέναν πρώτα απ' όλα πρώτων ηθικών του ευθυνών. Να βάλουμε μία άνω τελεία εδώ για να μην γίνουν πολλές επιφορές, να μπορέσουμε να τις αφομοιώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και, και όλα αυτά που είπατε στην εκπομπή σε απόσταση βολής. Είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μακάρι να έχουμε καλά νέα. Ευχαριστούμε πολύ. Το ευχόμαστε κι εμείς. Καλή συνέχεια. Χαίρετε. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Χρυσάνθη Μιχαλοπούλου Κοκολάκου, η πρόεδρος των Γονέων και Κηδεμόνων Συλλόγου Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες Αγία Σοφία. Νομίζω ότι ακούστηκαν πολλά πράγματα, θα πρέπει να αξιολογηθούν, να δούμε πού βρισκόμαστε και να κάνει ο καθένας από τη θέση που είναι το καλύτερο για την ψυχική, σωματική υγεία των παιδιών, αλλά προφανώς και για τη διατήρηση της βιολογικής τους ύπαρξης. Στην προσπάθεια να αποφορτήσουμε λίγο από αυτό το πραγματικά ιδιαίτερο τηλεφώνημα, να πάμε λίγο στο λιμενικό μας σώμα. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες ένα ιστιοφόρο με μετανάστες, πιθανόν 112 στον αριθμό, το οποίο εντάχει σε πολλά νέα στην αρχή ακούστηκε ως ναυάγιο ανοιχτά της Δήλου. Εμείς ήρθαμε σε επαφή με το Υπουργείο Ναυτιλίας, με το γραφείο τύπου, όπου συνέπεσε με την ανακοίνωση που είχαν βγάλει και στην ιστοσελίδα εκείνη τη στιγμή και αναδείξαμε το θέμα όσο πιο αντικειμενικά μπορούσαμε με την ίδια την ανακοίνωση του Υπουργείου, όπου λέει ότι αφορούσε ιστιοφόρο με μετανάστες, δεν υπάρχει κάποιο γενικό και όριστο ναυάγιο ανοιχτά της Δήλου. Είναι ένα ιστιοφόρο το οποίο από το προηγούμενο βράδυ παλεύανε οι άνθρωποι του λιμενικού να διασώσουν τους ανθρώπους αυτούς. Εν τέλει κατάφεραν να διασώσουν τουλάχιστον μέχρι εκείνες τις πληροφορίες 108 στο αριθμό και οι ίδιοι έλεγαν ότι υπήρχαν ακόμη 4, γι' αυτό και σας είπα 112. Γιατί αναφέρω την πληροφορία. Καταρχήν να πω ότι το λιμενικό μας σώμα στο Αιγαίο κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Αδιακρίτως διασώζοντας ανθρώπους, κάνοντας διακομιδές, προστατεύοντας το μέγατο της θαλάσσης κράτος, τη μοναδική πραγματική γαλάζια πατρίδα, αυτή που είναι η Ελλάδα, και φυσικά τη διάσωση 108 ανθρώπων από το προηγούμενο βράδυ μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, την αφιερώνει το σε απόσταση βολής σε όλους αυτούς που μιλάνε για pushbacks και πνιγμένους ανθρώπους από το ελληνικό λιμενικό. Μιας και το συνδέσαμε με... Κάναμε τη ζήτηση επί των εθνικών θεμάτων κατά κάποιο τρόπο μέσα από το λιμενικό. Να πούμε και για μια είδηση που είδαμε ότι σας προκάλεσε και εσάς πάρα πολύ το ενδιαφέρον, γι' αυτό και εμείς την αναδείξαμε. Ίσως ήμασταν οι πρώτοι στην Ελλάδα που το αναδείξαμε στον ψηφιακό τύπο, ας το πούμε. Ίσως και όχι, αυτό λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει ότι αναδείχθηκε και από πολλούς άλλους συναδέλφους. Στο φόρουμ που έγινε στα Σκόπια το 2021 των Πρεσπών, βρήκαμε λοιπόν ότι η Ελλάδα παρουσιάστηκε χωρίς τα νησιά του Αιγαίου και του Ινιού Πελάγους. Παράλληλα τότε δεν υπήρχε καθόλου και κανένα κράτος της Ανατολής. Αφορούσε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων. Στο φετινό, να σας πω ότι επειδή την έτυχε να ερευνήσω εγώ για τη φωτογραφία, πραγματικά δεν υπήρχε πουθενά φωτογραφία του φόρουμ του 2022. Αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο για να βρω μία φωτογραφία και τη βρήκα ουσιαστικά μέσα από βίντεο με 1002. Φέτος θυμήθηκαν ότι υπάρχουν τα νησιά μας και δεν έβαλαν την Τουρκία, για την οποία ο κύριος Τσαβούσογλου διαμαρτυρήθηκε και κάνοντας ένα σοου έφυγε, χωρίς να αποχωρήσει όμως γενικά από την διοργάνωση, αποχώρησε και δεν έκανε την ομιλία του. Αυτό το κομμάτι με την αποχώρηση του κυρίου Τσαβούσογλου ήταν κάτι που πήρε μεγάλη έκταση. Έκταση ξεχάσαμε να δώσουμε στο ότι, αν δεν κάνω λάθος, την αμέσως επόμενη μέρα η εικόνα όπως σας την παραθέτουμε και στην εφημερίδα μας
αναβαθμίστηκε και η Τουρκία προστέθηκε με τη διαμαρτυρία, μετά τη διαμαρτυρία του κ. Τσαβούσογλου πλακέτα, στην εικόνα τέλος πάντων του Φόρουμ των Πρεσπών. Η οποία Τουρκία βέβαια δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν νομίζω να ανήκει και στα Βαλκάνια. Παρ' όλα αυτά, μετά τη διαμαρτυρία του κ. Τσαβούσογλου, η γεωγραφία, η παγκόσμια άλλαξε και η Τουρκία προστέθηκε στο χάρτη του Φόρουμ των Πρεσπών. Πέρυσι εμείς το κάναμε γαργάρα και ευτυχώς φέτος με δική τους πρωτοβουλία οι γείτονες Σκοπιανοί πρόσθεσαν τα νησιά μας. Έτσι λοιπόν κλείνοντας, και επειδή ένα συντριπτικό κομμάτι των Ελλήνων δεν κάνει γαργάρα αυτά τα πράγματα, και μέσα από έτσι συζητήσεις που είχα και μάλιστα με μια ακροάτρια έτσι δυναμική, ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε παρακολουθήσει διάφορα βίντεο των ενόπλων δυνάμεων που δείχνουν ασκήσεις και αυτά έτσι και με μουσική από την ταινία 300 την αμερικανική παραγωγή και έτσι με μουσική υπόκρουση, με έτσι πολλά βίντεο από αυτά έχουν βγει από τις ίδιες ένοπλες δυνάμεις, από το Υπουργείο, από ασκήσεις, και πολλά από αυτά ντύνονται από ένα λόγο σχετικά με τις σημαίες στις βραχονισίδες. Λοιπόν, το βρήκα το λόγο αυτό που είναι του διοικητή της εκεί περιοχής και είχε υποθεί απέναντι στον τότε Υπουργό Εθνικής Αμήνης Πάνο Καμένο κατά την επίσκεψή του στην περιοχή που θα ακούσετε. Έχω λοιπόν απομονώσει το λόγο του διοικητή μας και έναντι ιστορικής αναφοράς κλείνω με αυτό, με το διοικητή μας. Εμείς και του καθήκοντος που μας έχει ανέθεση η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία να υπερασπίσουμε το Σύμπλεγμα της Μεγίστης και γνωρίζοντας τι σημαίνει το Σύμπλεγμα της Μεγίστης για την Ελλάδα μας, διαβεβαιώνοντάς σας ότι οι ελληνικές σημαίες δεν πρόκειται ποτέ να υποσταλούν σε οποιοδήποτε μέρος του Συμπλέγματος όσο υπάρχει έστω και ένας ζωντανός από εμάς. Μόνο όταν θα πεθάνουμε όλοι, τότε μπορεί κάποιος να μείνει πάνω της κατεβάσης. Έχοντας πλήρη λοιπόν συνέστηση του ποιοι είμαστε και της αποστολής μας και γνωρίζοντάς σας ότι στις βραχονισίδες οι σημαίες δεν υποστέλλονται ποτέ παρά μόνο όταν φθαρούν. Όταν λοιπόν φθύρονται, τις κατεβάζουμε. Δεν τις καίμε, τις δέρουμε καλά για να μην τις πάρει ο αέρας. Τις μαζεύουμε, τις συγκεντρώνουμε και έχει γίνει από την προηγούμενη διοίκηση ένα ήθος έθιμο να την παραδίδουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να την βλέπετε στο γραφείο σας κύριε Υπουργέ, να μας θυμάστε και να ξέρετε ότι αυτή η σημαία εκεί που βρίσκεται στο βράχο δεν θα κατέβει ποτέ όσο υπάρχει ένας ζωντανός από εμάς. Θα τηρήσουμε τον όργο μας μέχρι τη τελευταία δρανίδα του αίματός μας, θα τις κρατάμε ψηλά. Και αυτό είναι ο όρκος που έχω να δώσει όλοι οι στρατιώτες, μηδενός εξαιρωμένος. Έτσι για να κλείσουμε δυναμικά και για να μην ξεχνιόμαστε. Ούτε μέσα, ούτε έξω. Ήταν ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος για την εκπομπή «Σε απόσταση βολής». Καλή συνέχεια σε όλους. Ina Ocean.